Οι μαθητές της ΛΑΡΚΟ είμαστε για ακόμα μια φορά εδώ και θα είμαστε μέχρι το τέλος. Στο πλάι των εργατών της ΛΑΡΚΟ, στο πλάι των εργαζομένων γονιών μας. Όσα καθημερινά βιώνουμε στα σχολεία και στα σπίτια μας, δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή. Πριν λίγα χρόνια όλα ήταν καλά. Λέγαμε, ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε. Οι γονείς μας έχουν δουλειά, έχουμε να φάμε, να σπουδάσουμε, να πάμε βόλτες, διακοπές. Τώρα δυστυχώς δεν ξέρουμε αν θα έχουμε σπίτι ή το βασικό μισθό. Μπορεί ένας από εσάς που με ακούτε να πει σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις οικογένειες ότι τα έχουν όσα χρειάζεται να ζήσουν. Εάν δεν μπορείτε να το απαντήσετε, τουλάχιστον πείτε έστω για λίγο στη θέση μας. Σκεφτείτε αν ήσασταν εσείς, η οικογένειά σας, τα αδέρφια σας ή οι γονείς σας σε αυτή την κατάσταση. Θα σας άρεσε. Δεν θα προσπαθούσατε να έχετε τη δουλειά σας. Δεν θα θέλετε τα παιδιά σας να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Όλα αυτά και άλλα τόσα είναι αναπάντητα ερωτήματα που περιμένουμε να απαντηθούν και όχι απλά να μας λένε και να μας δίνουν ψεύτικες ελπίδες. Οι επενδυτές, παλιατζίδες. Κλείνοντας όμως τη ΛΑΡΚΟ, δεν αφήνετε μόνο 850 οικογένειες στον δρόμο, αλλά και πολλές περισσότερες. Σκεφτείτε τις εταιρείες που παίρνουν σχολιά και την εκμεταλλεύονται. Ή σκεφτείτε όλες τις καφετέρειες, τα σούπερ μάρκετ και άλλες πολλές επιχειρήσεις από τις οποίες στηρίζονται οικονομικά εκατοντάδες οικογένειες. Εκτός αυτού όμως, κλείνεται το μοναδικό εργοστάσιο στην Ευρώπη που παράττει σιδηρονικέλαιο. Με τη τιμή του σιδηρονικείου ανεβασμένη, το εργοστάσιο όχι μόνο θα μπορούσε να ανακάμψει, αλλά και να έχει σημαντική άνοδο. Το μοναδικό εμπόδιο είστε εσείς. Αλλά στα σχέδιά σας εμπόδιο και μια ακόμη φορά θα πούμε εμείς. Εμείς έχουμε φωνή και είναι δυνατή. Εμείς θα την κρατήσουμε τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή.